Γεια σας. Ακόμα δεν έχουμε πολύ. Ξεκινάμε σιγά σιγά για το live μας. Χτες δεν έκανα, σήμερα θα κάνω και νομίζω θα σας αποζημιώσω γιατί θα φτιάξουμε μία συγκλονιστική συνταγή. Οπότε ελπίζω να συντονιστείτε όλοι. Να πω καλημέρα και στο Facebook και στο Instagram. Από εδώ είναι το Facebook, από εκεί είναι το Instagram. Καλημέρα, Αναστασία Χαλάτση, Μαγδαληνή Ρεμούντου Ζικοπούλου, Στεφανία Σταυροπούλου, Αφροδίτη Νικολαίδου, Νένα Ντάφος, Μαργαρίτα Κοντ, Χριστιανά Μαραγκού, Πέτρου Λαλέρος, Ιτσμία Αβα 11, Ηλιοπούλου, Γεωργιακίνου, Πω, κάποια ονόματα είναι πολύ δύσκολα. Γιατί δεν βάζετε τα αληθινά σας ονόματα και βάζετε... Ο Τσίπρας λέει, good morning, love bug. Τι ο Τσίπρας. Δεν μπορείς να έχεις όνομα ο Τσίπρας στα social media, δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Δεν μπορείς να το κάνεις. Συγγνώμη λίγο, φτιάχνω το Instagram γιατί χάλασε. Τέλεια. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από Αυστραλία, λέει η Αθηνά Θεμιστοκλέος. Καλημέρα από Αθήνα. Καλημέρα να πω στην πόλη μου τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα να πούμε σε όλα τα νησάκια μας. Καλημέρα να πούμε... Πού άλλο να πούμε? Να πούμε και βόρεια-βόρεια Ελλάδα. Εκεί, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Κομωτινή. Και από την άλλη πλευρά, να πούμε Ιγουμενίτσα, Επτάνησα, να πάμε και κάτω, να πούμε Πελοπόννησο, να πούμε και Κυκλάδες, δεν ξέχασα κάτι, όχι, Κεντρική Ελλάδα, Λάρισα και όλα τα υπόλοιπα εννοείται. Καλημέρα σε όλες τις περιοχές στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Καλά, θα πρέπει να κάνω ραδιόφωνο νομίζω, θα ήμουν πολύ καλός, νομίζω. Απλά δεν έχω χρόνο, άμα βάζω και ραδιόφωνο στη ζωή μου, Παναγία μου, δεν θα φτάνει η μέρα με τίποτα. Το θέμα μου είναι ότι κάθε μέρα κάνω live στις 10 και επειδή τόσο καιρό καθόμαστε σπίτι έχει αρχίσει πραγματικά η δουλειά να παίρνει κανονικά, οπότε πρέπει με το που τελειώνει το live να φεύγω και σκέφτομαι ή να μεταφέρω το live μου το βράδυ γιατί το πρωί εγώ πρέπει να πάω στη δουλειά. Οπότε τώρα άμα θα τελειώσει το live στις 11 η ώρα τι δουλειά να πάω, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Ή πρέπει να το πάω νωρίτερα, να το πάω στις 8 το πρωί. Για να προλαβαίνω, 7-8 η ώρα. Που 7-8 η ώρα δεν θα με δει άνθρωπος, οπότε μήπως μεταφέρω το live και το πάω το βράδυ. Γιατί στις 10 η ώρα το πρωί δεν βολεύει πια. Άρχισε η δουλειά, δηλαδή αυτή τη βδομάδα έχω κανονικά γυρίσματα. Περιμένω να γίνει η άρση των μέτρων για να κάνουμε γυρίσματα για το Kitchen Lab. Καλημέρα και στην Κύπρο, συγγνώμη που δεν είπα. Οπότε γενικά λίγο δυσκολεύομαι. Η αλήθεια είναι γιατί άρχισε πραγματικά η δουλειά και δεν ξέρω πώς θα το μοντάρω. Εντάξει, εκ των πραγμάτων καταλαβαίνω ότι κάποια στιγμή τα live θα σταματήσουν. Μπορεί να μην σταματήσουν τελείως, να κάνω ένα τη βδομάδα, μπορεί, αλλά δεν παίζει, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει γιατί δεν βγαίνει. Αλλά μέχρι τη στιγμή που μπορώ να κάνω live, θα κάνω. Συγγνώμη ξανά για χτες, πήραμε πάρα πολλά μηνύματα, ο κόσμος λέει ότι γιατί δεν κάνουμε live, γιατί δεν κάνουμε live, έχω διάφορα, δεν μπορούσα να κάνω live. Οπότε. Πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε την πορτοκαλόπιτα, να ζητήσω μια χάρη από όλους όσοι βλέπουν το βίντεο και έχουν την καλή θέληση να γράφουν σε άλλες γλώσσες τα βήματα της συνταγής που κάνουμε, είναι πάρα πολύ καλά. Θα σας δείξω τη δική μου εκδοχή της πορτοκαλόπιτας, είναι μια εξελιγμένη εκδοχή, είναι πολύ πιο ποιοτική από οτιδήποτε έχετε πάει σε πορτοκαλόπιτα. Ουσιαστικά ένα βήμα κάνουμε με δύο πορτοκάλια. Σε περίπτωση όμως που θέλετε να το κάνετε skip και θέλετε να πάτε πιο παραδοσιακά, απλά αντί για έτσι όπως θα φτιάξω εγώ τα πορτοκάλια και θα τα βάλω μέσα στη συνταγή, εσείς απλά θα βγάλετε το ξύσμα από δύο έξτρα πορτοκάλι και θα το βάλετε μέσα. Δηλαδή υπάρχουν και δύο εκδοχές. Βέβαια με τον τρόπο το δικό μου θα φάτε μια πορτοκαλόπιτα τύπου γαλακτομπούρεκο. Δηλαδή θα έχει μέσα κρέμα. Δεν το έχετε ξαναφάει αυτό ποτέ. Οπότε είναι κάτι μοναδικό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε διαδικασία. Η πορτοκαλόπιτα είναι ένα γλυκό που έχει βήματα. Γιατί πρέπει να ξεράνουμε τα φύλλα μας, πρέπει να κάνουμε σιρόπι, πρέπει να ψήσουμε, πρέπει να σιροπιάσουμε. Δεν είναι κάτι δύσκολο, είναι πανεύκολο, είναι γελίο. Απλά πρέπει να περιμένουμε κάποιους χρόνους για να γίνουν κάποια πράγματα. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε. Να σας δείξω ότι έχω φωτίσει την κουζίνα μου πια πάρα πολύ καλά. Έχω βάλει LED φώτα παντού. Ήρθε ο ηλεκτρολόγος μαζί με το φωτογράφο μας και φτιάξαν τα φώτα, τα κάναν τέλεια.
Οπότε πια δεν χρειάζεται να μεταφέρω όλη την ώρα τα φωτάκια από εδώ και από εκεί. Απλά πατάω το κουμπί και ανοίγουν τα φώτα και μπορώ να κάνω γύρισμα. Αχα, έχω μονταριστεί πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε. Όπως βλέπετε, είμαι φωτισμένος άψογα. Δεν ξέρει πού να πρωτομοντάρει το κινητό. Έρχομαι κοντά, κάνει focus μπροστά. Έρχομαι πίσω, κάνει focus πίσω. Έχει τρελαθεί, δεν ξέρει τι του γίνεται. Αλλά όλα καλά. Λοιπόν, άμα φέρω το κινητό εδώ πέρα, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα, η αλήθεια είναι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, για να φτιάξουμε πορτοκαλόπιτα, οπωσδήποτε ένα βήμα δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε και πρέπει να το κάνουμε. Ποιο είναι αυτό? Το πρώτο μας βήμα είναι το σιρόπι. Οπότε για να κάνουμε σιρόπι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Χρειαζόμαστε μια κατσαβλίτσα. Θα ρίξω μέσα 700 γραμμάρια ζάχαρη. Γενικά έχει ζάχαρη στη διαγή μας, αλλά δεν μας πειράζει. Αυτό το πρώτο θα το κρατήσω γιατί θα βάλω τα φύλλα μου στη συνέχεια. 500 γραμμάρια νερό. Άμα θέλετε, μπορείτε να βάλετε και ένα στίκ κανέλας. Δεν το έχω στη συνταγή, αλλά του πάει πάρα πολύ. Οπότε να το βάλουμε, Νταϊάννα. Ένα στίκ κανέλας μέσα. Τούτο. Στο λεπτάκι. Μην φανεί η μάρκα. Τέλεια. Έτοιμη κανέλα. Τώρα έρχομαι. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, έβαλα και ένα στικάκι κανέλας μέσα. 700 ζάχαρη, 500 νερό και με το πάρει μια βράση βγάζουμε από τη φωτιά και ρίχνουμε το χυμό πορτοκάλι. Τώρα, άμα δεν θέλετε να το κάνετε έτσι, ρίξτε και το χυμό πορτοκάλι μέσα. Βάζουμε χυμό από 3 πορτοκάλια και είναι πολύ σημαντικό. Πού το? Το ξύσμα από 3 πορτοκάλια. Κάπου εδώ είναι. Άνατο. Λοιπόν, έβαλα το χυμό από 3 πορτοκάλια μέσα, αλλά το ξύσμα από 3 πορτοκάλια το κράτησα γιατί το χρειάζομαι στη συνέχεια στη συνταγή μου, εντάξει. Οπότε, πορτοκάλι, νερό, ζάχαρη και ένα στίκ κανέλας προαιρετικά, πάει πάνω στη φωτιά. Εδώ είμαστε. Τέλεια. Και με το πάρει μια βράση, κατευθείαν το αφαιρούμε. Ένα πράγμα, το σιρόπι μας. Έτοιμο, έφυγε από το μυαλό μας. Δηλαδή δεν είναι κάτι δύσκολο, είναι πανεύκολο. Αυτό να πάει στην άκρη δεν το χρειάζομαι. Νεράκι είχε μέσα, το βάλα κατευθείαν στα πλημμένα. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε με το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα για να φτιάξουμε μια πορτοκαλόπιτα είναι αυτό που βλέπετε εδώ πέρα. Καταλαβαίνετε να νομίζετε ότι σα κοροϊδεύω και ότι από εδώ πέρα θα βγάλω ότι είμαι μάγος και από εδώ μέσα θα βγάλω ένα περιστέρι. Όχι, δεν θα βγάλω περιστέρι. Ουσιαστικά για να κάνουμε μια πορτοκαλόπιτα σε περίπτωση που δεν έχετε κάνει ποτέ σα. Πρέπει να απλώσουμε τα φύλλα μας στην κουζίνα, σε διάφορα μέρη και ουσιαστικά να τα ξεράνουμε, να τα αποξηράνουμε. Πρέπει να τα αφήσουμε να φυτατωθούν τελείως και να στεγνώσουν. Έτσι με αυτόν τον τρόπο γίνεται η πορτοκαλόπιτα, σε περίπτωση που δεν έχετε κάνει ποτέ. Δηλαδή, εγώ αυτό που έκανα είναι πήρα τα φύλλα μου, τα άπλωσα πάνω στον πάγκο για λίγη ώρα και με το που τα απλώσω για λίγη ώρα θέλουν, αναλόγως τον καιρό, αν τα απλώσετε καλοκαίρι, μπορεί και σε μισή ώρα να είναι έτοιμα. Αν τα απλώσετε χειμώνα και έχει πάρα πολύ υγρασία μέσα στο σπίτι, μπορεί να πάρει και μια μισή ώρα. Εγώ επειδή ξέχασα να τα απλώσω τα φύλλα, θα σου πω τι έκανα, να μην κοροϊδέψετε. Αλήθεια, μην κοροϊδέψετε. Τα στέγνωσα με πιστολάκι. Έκανα μπάνιο και μετά ήρθα ένα τα φυλλαράκια, τα στέγνωσα με πιστολάκι. Θα τα ακούει ο Λάβρος, αλλά είναι ωραίο σύστημα. Οπότε σε 5 λεπτά είχαν στεγνώσει. Βέβαια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το φούρνο. Άμα βάλουμε μέσα στο φούρνο τα φύλλα μας το ένα στιβαγμένο πάνω από τα άλλα στους 100 βαθμούς, θα αποξηραθούν πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε αυτό που θέλω είναι τα αποξηράνε. Και κοιτάξτε, θέλουμε αυτό. Πάρω και αυτά εδώ. Οπ, εδώ. Τα σπάω. Κοιτάξτε τι ώρα που γίνεται. Μην τα σπάσετε πάρα πολύ, αλλά σπάστε τα. Και εδώ. Εντάξει, είναι και έχω κακή σύνδεση, λέει, στο Instagram. Ελπίζω να μην έχω κακή σύνδεση και να γράφω κανονικά. Λοιπόν, οπότε γενικά είναι λίγο αγχολητικό. Θα πάρω τα φυλλαράκια μου γιατί πρέπει να είστε προσεκτικοί να μην γεμίσετε όλη την κουζίνα σας φύλλα. Σπάω το ένα φύλλο μετά από το άλλο εδώ. Τώρα θα μου πείτε τι φύλλο πήρες. Ένα φύλλο κρούστας, 450 γραμμάρια. Και σε περίπτωση που έχετε ένα φύλλο κρούστας που το έχετε κακομεταχειριστεί και ουσιαστικά έχει σπάσει σε κομμάτια ή δεν είναι πάρα πολύ καλό, ή έχετε leftovers από φύλλα που ανοίγετε συσκευασίες, γιατί ας πούμε θέλετε να κάνετε μια γαλατόπιτα. Όταν θέλω να κάνω μια γαλατόπιτα, αναγκαστικά θα ανοίξω μια ολόκληρη συσκευασία, θα πάρω δύο φύλλα και το υπόλοιπο θα μου μείνει. Γενικά, χρησιμοποιήστε οτιδήποτε leftovers έχετε από φύλλα. Και
άμα δεν έχετε χρόνο και θέλετε οπωσδήποτε να αποξηράνετε τα φύλλα σας, εξακριβωμένα δουλεύει, το πιστολάκι δουλεύει μια χαρά. Λοιπόν, σπάω εδώ σε κομμάτια, τέλεια. Κοιτάξτε το πόσο μειώνεται ο όγκος του. Δεν έχετε ξανακάνει ποτέ πορτοκαλόπιτα, σε περίπτωση που το βλέπετε πρώτη φορά δεν έχετε ξανακάνει ποτέ. Αλλά όλες οι πορτοκαλόπιτες φτιάχνονται έτσι, με αυτό το σύστημα. Εδώ. Πρέπει οπωσδήποτε να αποξηράνουμε τα φύλλα μας. Τώρα θα μου πείτε, άμα ήταν έξυπνες οι εταιρείες, γιατί να μην βγάζουν τα φύλλα αποξηραμένα σε τρίμα κατευθείαν, σε σακουλάκι για να τα αγοράζουμε. Καταπληκτικό τρίκ, να το πούμε στη χρυσή ζύμη, πας και το βγάλει. Γιατί με αυτόν τον τρόπο κατευθείαν ξεκινάς και φτιάχνεις τη συνταγή σου και δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Και επίσης οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τρίμα τα φύλλα που ούτε στο γύρο θα πετούσαν γιατί τους έχουν σπάσει. Γιατί τα σπασμένα φύλλα δεν τα βάζουν μέσα. Οπότε είναι ένα καλό τρίκ και θα μπορούσε να διευκολύνει τους πάντες. Λοιπόν, οπότε, κοιτάξτε εδώ. Πάμε και αυτά. Πάμε και αυτά. Και επειδή γενικά γεμίσαμε λίγο αλευράκι, είναι λογικό γιατί όταν απλώνεις τα φύλλα πάνω στον πάγκο σου γεμίζει λίγο αλεύρι. Θα σκουπίσω ελαφρώς εδώ. Για να είμαι πεντακάθαρος. Τέλεια. Αφήνω αυτό εδώ. Και συνεχίζω να σπάω τα φιλαράκια μου εδώ. Αγχολητικό. Σιγά σιγά, χαρείτε το. Κάντε το σιγά σιγά, με τρόπο, ωραία, όμορφα. Α, εδώ. Α, α. Τέλεια. Κοιτάξτε εδώ. Τα φιλαράκια μας έχουν σπάσει. Είναι τέλειο. Έχουν γίνει τέλεια. Οπότε τα αφήνω στην άκρη. Εδώ. Να πλένω λίγο τα χέρια μου. Και πάμε να συνεχίσουμε με τη συνταγή μας. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Το σιρόπι εννοείται πρέπει να είναι παγωμένο για να κάνουμε την όλη διαδικασία. Και τώρα θα σας δείξω κάτι που δεν έχετε δει ποτέ σας. Λοιπόν. Αυτό το κόλπο είναι κόλπο Άκης Πετρετζίκης. Σε περίπτωση που θέλετε να το υιοθετήσετε και να το κάνετε, καλώς. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να το κάνετε, απλά κάνετε skip αυτή τη διαδικασία. Κοιτάξτε τι κάνω. Σε περίπτωση που θέλω να κάνω μια πορτοκαλόπιτα, πάντα μα πάντα, όταν έπαιρνα πορτοκαλόπιτα σε μαγαζιά, δεν μου έρχονταν να δείτε η γεύση του πορτοκαλιού. Δηλαδή, όταν ήμουν πιτσιρικάς και άκουγα πορτοκαλόπιτα, ήθελα ένα σιροπιαστό που να έχει πραγματικό άρωμα και γεύση πορτοκαλιού. Οπότε συνήθως αυτό που έπαιρνα ήταν ένα σιροπιαστό λίγο άγευστο με ξύσμα πορτοκάλι μέσα. Και είναι κάτι που δεν μου άρεσε ποτέ. Οπότε, αυτό που κάνω εγώ και ουσιαστικά πρέπει να το καταλάβετε είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να δώσω πολύ έντονη τη γεύση του πορτοκαλιού μέσα και ουσιαστικά να δημιουργήσω μία τύπου κρέμα να μην είναι στεγνό μέσα η πορτοκαλόπιτα. Οπότε αυτό που κάνω είναι παίρνω λίγο νερό εδώ, αρκετό νερό. Μία κατσαρόλα και βάζω δύο πορτοκάλια μέσα. Τώρα θα μου πείτε, ωραία, δεν έχεις κάνει τίποτα τώρα. Ναι, αλλά κοιτάξτε τι θα κάνω με αυτά τα δύο τα πορτοκάλια. Θα τα βάλω πάνω στη φωτιά. Εδώ μαζί με το νερό. Και από τη στιγμή που αρχίζει να βράζει το νερό, θα τα βράσω για μία ώρα τα πορτοκάλια μου. Θα μαλακώσουν τα πορτοκάλια, θα βγάλουν όλη την πικρίλα που έχουν, γιατί θα βράσει το πορτοκάλι ολόκληρο. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα, ούτε να τρυπήσετε ούτε τίποτα. Σε περίπτωση που σωθεί το νεράκι, απλά προσθέτουμε λίγο ακόμα νεράκι και ουσιαστικά έχω βράσει δύο πορτοκάλια. Εδώ. Αυτά. Μετά από μία ώρα βρασίματος και αφού τα κρυώσουμε καλά, τα πορτοκάλια μας θα είναι έτσι. Και τι θέλω να κάνω. Θέλω να πάρω όλο το πορτοκάλι, να το λιώσω και να το βάλω μέσα στην πορτοκαλόπιτα για να γίνει όντως πορτοκαλέγια. Οπότε, τα πορτοκάλια με το που βράσουν μετά από μία ώρα, εδώ, θέλω να πάρω την αξιολογοποίηση. Εδώ. Άτσι να πάρει και αυτό εδώ. Τέλεια. Ξέρω ότι μπορεί να είναι λίγο μπερδεψιάρικα σαν συνταγή, αλλά προσπάθησα να την κάνω όσο πιο απλή γίνεται. Πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι απλώνουμε τα φύλλα μας να ξεραθούν και μόλις ξεραθούν τα τρίβουμε και τα βάζουμε σε ένα μπολ. Δεύτερο πράγμα που κάνουμε είναι βάζουμε το σιρόπι μας να βράσει, με το που πάρει μια βράση και λιώσει ζάχαρη, το βγάζουμε εκτός και τα αφήνουμε να κρυώσει. Τρίτο πράγμα που κάνουμε είναι παίρνουμε δύο πορτοκάλια, τα βράζουμε μέσα σε νερό και ουσιαστικά η συνταγή μας έχει τελειώσει. Δηλαδή, ενώ έχει πραγματάκια να κάνουμε και να περιμένουμε, ουσιαστικά δεν έχει κάτι να κάνουμε, γιατί περιμένουμε. Τα δύο πορτοκάλια τώρα, θα έρθω λίγο πιο κοντά για να σας δείξω ακριβώς τι θα κάνω. Εδώ, θα τα κόψω. Εδώ.
Και σε περίπτωση που έχουν πολλά σποράκια θέλω να τα βγάλω. Οπότε τι θα κάνω. Κόφτε εδώ. Αλλά τώρα δεν έχουν καθόλου σπόρια αυτά, η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι. Οπότε αυτό που θέλω να κάνω είναι, και θα το παρατηρήσετε κι εσείς, σε περίπτωση που πάτε να δοκιμάσετε ζουμάκι μέσα από τα πορτοκάλια, δεν έχει γεύση πορτοκάλι, δεν έχει γεύση, δεν έχει ζουμί πορτοκάλι μέσα, οπότε αυτό το νεράκι το παραπανίσκιο θέλω να το αφαιρέσω εδώ, κοιτάξτε, γιατί είναι νερό, δεν είναι χυμός πορτοκάλι, επειδή τα βράσαμε μία ώρα. Εγώ θέλω μόνο την πούλπα από το πορτοκάλι και έτσι όπως είναι πάει στο μίξερ, εδώ, στίβω και καθώς στίβεται, άμα δείτε κανένα κουκουτσάκι το βγάζετε, δύο, όλη η φλούδα πάει μέσα, όλο το πορτοκάλι, όλη η σάρκα πάει μέσα και αυτή είναι η διαφορά με όλες τις υπόλοιπες πορτοκαλόπιτες του εμπορίου. Τώρα, σε περίπτωση που δεν θέλετε να κάνετε αυτή τη διαδικασία για οποιονδήποτε λόγο, γιατί βαριέστε, γιατί θεωρείτε ότι δεν θα είναι ωραίο, που θα είναι η καλύτερη πορτοκαλόπιτα που έχετε φάει, αλήθεια είναι, γιατί δεν συμπαθείτε τον Άκη τον Πετρετζίκη. Νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να βλέπει το live και να μην με συμπαθεί, αλλά λέγω ότι μπορεί να μην συμπαθείτε και να λέει τι βλακίες λέει τώρα αυτός ο τύπος. Δεν θέλω να το κάνω. Το μόνο που θα κάνετε είναι αντί για δύο ολόκληρα πορτοκάλια να βάλετε. Γιατί θα βάλουμε και ξύσμα από τρία πορτοκάλια μέσα. Θα βάλετε ξύσμα από πέντε πορτοκάλια σύνολο. 5-6 πορτοκάλια. Δηλαδή θα βάλετε πολύ ξύσμα από πορτοκάλι. Άμα δεν θέλετε να κάνετε αυτό το βήμα. Αλλά με αυτό το βήμα, κοιτάξτε εδώ. Το ξύσμα πορτοκάλι δίνει γεύση πορτοκαλιού, αλλά εδώ πέρα θα πάρουμε πραγματικό πορτοκάλι μέσα. Έχουμε στύψει όλο το χυμό, είναι βρασμένο. Σκεφτείτε ότι βάζουμε μία μαρμελάδα πορτοκάλι μέσα. Αυτό το ζουμί δεν το χρειάζομαι, το αφήνω στην άκρη, δεν έχει και καθόλου γεύση. Μπορεί να είναι κίτρινο, αλλά δεν έχει γεύση πορτοκαλιού. Και μισό λεπτάκι, επειδή δεν θέλω να έχω πολύ λάδι μετά. Λίγο έτσι να το καθαρίσω αυτό. Τέλεια. Πάει και αυτό το μέσα. Τέλεια, γιατί σήμερα θα έχω πολύ λάτσα. Λοιπόν, τώρα. Μέσα στο μίξερ θα ρίξουμε οπωσδήποτε την ζάχαρη μας εδώ και θα χτυπήσουμε πολύ καλά. Σε περίπτωση που έχετε μεγάλο μίξερ χωράει να τα βάλετε όλα τα υγρά σας μέσα πλην του baking powder και της σόδας και να τα χτυπήσετε. Σε περίπτωση που έχετε μικρό μιξεράκι μπορείτε να βάλετε μόνο τα 5 πορτοκάλια, τα 2 πορτοκάλια και τη ζάχαρη να χτυπήσετε και μετά ανακατεύετε με ένα σύρμα όλα τα υπόλοιπα υλικά. Οπότε αφήνω πάνω σας. Εγώ θα χτυπήσω τη ζάχαρη μαζί με το πορτοκάλι, εδώ. Άμα έχετε μικρό ξεράκι, θα χτυπάει μια χαρά, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Και τώρα σε αυτό το σημείο θέλω να σας δείξω τι έχω κάνει. Έχω κάνει μία μαρμελάδα πορτοκάλι και ουσιαστικά αυτό είναι που θα δώσει την έντονη γεύση πορτοκαλιού στη συνταγή μου. Αυτό άμα συνεχίσετε να το χτυπάτε, ουσιαστικά θα κάνετε μία μαρμελάδα πορτοκάλι πάρα πολύ γρήγορη. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο. Ζάχαρη, πορτοκάλι βρασμένο, είναι τέλειο, είναι ψημένο, είναι απίστευτο. Οπότε αυτό είναι και το μυστικό. Δηλαδή άμα καταλάβετε θα πάρω μία μικρή πυρουνιά εδώ και είναι σαν να τρώω ένα ολόκληρο πορτοκάλι. Τόσο έντονη γεύση πορτοκαλιού. Οπότε η πορτοκαλόπιτά μου θα γίνει πιο πορτοκαλένια από οτιδήποτε πορτοκαλένιο έχετε φάει ποτέ στη ζωή σας. Λοιπόν, επειδή το έχω λερώσει που το έχω λερώσει στο μίξερ, που το. Εδώ. Εγώ θα ρίξω μέσα και το σπορέλαιο. Τώρα εδώ. Εσείς σε περίπτωση. Καλά, εσείς δεν θα έχετε τόσο μεγάλο μίξερ, θα έχετε μικρό. Οπότε δεν θα το κάνω έτσι. Θα το κάνω όπως θα το κάνετε εσείς. Δεν θα ρίξω μέσα. Περιμένετε. Απλά θέλω να χτυπήσω λίγο ακόμα το πορτοκάλι μου εδώ. Να το σπάσω ελάχιστα ακόμα. Να το κάνω πουρέ. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε κάποτε μια γρήγορη μαρμελάδα πορτοκάλι, αυτός είναι ο τρόπος. Λοιπόν, το σιρόπι μου έχει βράσει εδώ. Κοιτάξτε. Έχει βράσει. Οπότε
Το αφήνω στην άκρη να κρυώσει. Σας είπα ότι το πορτοκάλι κανονικά το ρίχνουμε στο τέλος, γιατί άμα το ρίξουμε στο τέλος δεν αφρίζει από πάνω. Αλλά δεν πειράζει, ο αφρός θα πέσει. Άμα ανακατέψετε δεν θα γίνει τίποτα κακό. Καλύτερα είναι να το ρίξετε το πορτοκάλι στο τέλος, αλλά άμα δεν το ρίξετε δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα. Οπότε, το σιρόπι μου είναι έτοιμο, το αφήνω στην άκρη. Και τα πορτοκαλάκια μου αρχίζουν να βράζουν εδώ πέρα, ακόμα δεν έχουν βράσει. Οπότε, τώρα, πάμε εδώ να ολοκληρώσουμε τη συνταγή μας. Έτσι όπως έχω τη μαρμελάδα πορτοκάλι μου εδώ. Τέλεια. Πώς θα το κάνω τώρα? Αυτό πρέπει να πάει εκεί. Τέλεια. Λοιπόν, θέλω να σου πάρει. Όχι, μια σπάτουλα θέλω. Μισό λεπτάκι. Σπατουλίτσα, πού είσαι? Εδώ. Λοιπόν, θέλω μια σπάτουλα να πάρω όλο το πορτοκάλι μου εδώ. Τέλεια. Εντάξει, θα βγει και η πιο πορτοκαλί πορτοκαλόπιτα που έχετε φάει. Γιατί κοιτάξτε το χρώμα που έχει. Κανονικά, άμα ρίξουμε μόνο ξύσμα από πορτοκάλια μέσα, γέμισα πορτοκάλια παντού, δεν θα βγει ούτε κίτρινη πορτοκαλόπιτα μας, ούτε θα βγει αρωματική. Γενικά, να ξέρετε ότι στα πολύ καλά ζαχαροπλαστεία που έχουν πολύ καλές πορτοκαλόπιτες βάζουν και εκχύλισμα πορτοκαλιού, άρωμα πορτοκαλιού για να μυρίζει πορτοκάλι. Αυτό είναι ό,τι πιο οργανικό, φυσικό και αποτελεσματικό μπορείτε να πάρετε στο σπίτι. Δύο πορτοκάλια, βράστε τα, σας υπόσχομαι πραγματικά θα σας δικαιώσει. Λοιπόν, προσθέτω μέσα στα δύο πορτοκάλια μου ξύσμα από τρία πορτοκάλια. Είναι το ξύσμα που είχαμε κρατήσει από τα πορτοκάλια που ρίξαμε μέσα στο σιρόπι, εδώ. Που και αυτό είναι too much, προαιρετικό είναι. Γιατί έχει τόσο έντονη γεύση από τα πορτοκάλια που και το ξύσμα είναι υπερβολή. Απλά επειδή ούτως ή αλλιώς έβαλα το χυμό από τα τρία πορτοκάλια μέσα στο σιρόπι, είπα να βάλω και το ξύσμα εδώ πέρα για να γίνει ακόμα πιο πορτοκαλίνιο. Οπότε, ρίχνω μέσα το σπορέλαιο. Μην με ρωτήσετε αν μπορείτε να βάλετε ελαιόλαδο. Δεν μπορείτε, γιατί έχουμε μια πολύ τελικάτη πίτα. Άμα βάλουμε ελαιόλαδο, θα σκεπάσει τη γεύση 100% από την πορτοκαλόπιτά μας. Αυτό που μπορείτε να βάλετε είναι μαργαρίνη. Μαργαρίνη άγευστη, λιωμένη. Εντάξει, αλλά θεωρώ ότι το σπορέλαιο είναι καλύτερο. Προσθέτουμε μέσα στο γαλατάκι μας. Τρία αυγά, ένα, δύο, τρία, δύο βανιλίνες, εδώ, στο σκόνη, μία, δύο, τρία. Από μία κουταλιά του γλυκού baking powder και σόδα. Η σόδα θέλω να αντιδράσει με το γάλα. Το baking powder θέλω να αντιδράσει στο φούρνο για να φουσκώσει. Τώρα, άμα δεν έχετε κάτι από τα δύο, καλύτερα να βάλετε παραπάνω baking powder. Δηλαδή, άμα δεν έχετε σόδα, μπορείτε να βάλετε μία κουταλιά της σούπας baking powder. Άμα δεν έχετε baking powder, δεν μπορείτε να βάλετε μία κουταλιά της σούπας σόδα, γιατί θα μυρίζει η σόδα μετά η πορτοκαλόπιτα. Οπότε, ανακατεύω όλα τα υλικά μου εδώ. Και μόνο από χρώμα, κοιτάξτε πως είναι το μείγμα. Είναι κίτρινο από πορτοκάλια, Παναγία μου. Δεν υπάρχει. Είναι φανταστικό. Και λοιπόν, θα προσθέσω και μια πρέζα λάτεν και δεν το έχω στη συνταγή. Νομίζω ότι θα μου πάει, θα μου αρέσει. Γιατί θα έχει και το... Επειδή είναι γλυκό γλυκό, είναι γλυκό σιρόπι και αυτό. Το αλάτι θα σπάσει λίγο την γλυκίτα, εδώ. Και... Τώρα θέλω τη Μαρίς πάλι, εδώ. Οπότε... Σε 5 δόσεις προσθέτω μέσα τα φύλλα μου. Μία. Ανακατεύω. Γιατί αν τα ρίξετε όλα μαζί, αυτό που θα γίνει είναι μία μάζα. Θα κολλήσουν τα φύλλα και ουσιαστικά θα δημιουργήσουμε γρουμπαλάκια και δεν θα ψηθεί η πίτα μας σωστά. Δύο. Χούφτα χούφτα. Βάζουμε μέσα. Ανακατεύουμε. Τρία. Φροντίστε το κάθε φυλλαράκι να τραβήξει σιρόπι. Γιατί με αυτόν τον τρόπο που το κάνουμε, βάζοντας σιγά σιγά, δεν κολλάνε τα φύλλα μεταξύ τους και η πορτοκαλόπιτα μας θα βγει τέλεια. Θα βάλω και το τελευταίο. Το βάλω όλα μαζί, το έκανα σε 4 δόσεις. Αλλά εντάξει, εγώ είμαι γνώστης, εσείς δεν είστε, θα το κάνετε σε 5. Λοιπόν, ανακατεύουμε λίγο ακόμα εδώ. Και αυτό είναι το υπέροχο μείγμα για την πορτοκαλόπιτα. Τελειώσαμε. Αυτό ήταν.
Λοιπόν, όπως είναι τώρα το μείγμα, εδώ, προσέξτε λίγο γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό το ταψάκι που σας έχω δώσει. Σας έχω δώσει 25 επί 30 ταψάκι. Είναι σχετικά μικρό ταψάκι. Το μεγάλο το ταψί, σκεφτείτε ότι είναι... τόσο το ταψί, το μεγάλο. Και αυτό που σας δίνω είναι τόσο. Δεν είναι το μισό, είναι λίγο παραπάνω από μισό. Άμα σκεφτείτε. Οπότε, αν έχετε μεγαλύτερο ταψί από 25 επί 30, εκτός ότι μπορείτε να μπείτε στο e-shop να πάρετε, αλλά άμα δεν θέλετε να πάρετε, κατανοητότητο, θα ψήσετε λίγο λιγότερο στο φούρνο. Γιατί όσο μεγαλύτερο το ταψί, τόσο λιγότερο πρέπει να ψήσουμε στο φούρνο. Ψήνουμε περίπου 45 λεπτά αυτό. Οπότε, άμα είναι το μεγάλο μεγάλο ταψί, στα 30-35 λεπτά και θα αρχίσετε λίγο να ελέγχετε. Τι έτσι δείτε. Λοιπόν, οπότε. 25-30. Σε περίπτωση που είναι αντικολλητικό super duper το ταψάκι σας, δεν χρειάζεται να βούτυρο αλευρώσετε. Σε περίπτωση που δεν είναι αντικολλητικό, θα χρειαστεί να βούτυρο αλευρώσετε. Εντάξει, εγώ έτσι για το καλό έριξα λίγο λαδάκι μόνο μέσα, γιατί είναι αντικολλητική η φορά μου, δεν θα κολλήσει. Οπότε, ρίχνω όλο το μείγμα μου μέσα, εδώ. Θα γίνει συγκλονιστική πορτοκαλόπιτα, δεν θα έχετε φάει κάτι παρόμοιο, αλήθεια σας λέω. Δηλαδή, άμα κάνετε αυτό το κόρμα με τα πορτοκάλια που κάνω, δικιά μου πατέντα, θα πάτε σοκ. Λοιπόν, εδώ. Και όλα ξεκίνησαν με μαρμελάδα πορτοκάλι πάλι, στη συγκεκριμένη στιγμή. Ήθελα να κάνω μαρμελάδα πορτοκάλι και τελικά κατέληξα να κάνω πορτοκαλόπιτα. Λοιπόν, αυτό πάει πίσω, εδώ. Και τώρα ήρθε η ώρα του φούρνου. Καθίστε λίγο γιατί πρέπει να σιροπιάσω και το άλλο. Έχω ένα μέσα στο φούρνο. Οπότε έχω την κουτάλα μου εδώ και έχω ήδη ένα κρύο σιρόπι εδώ, γιατί πρέπει να είναι κρύο σιρόπι ζεστή πορτοκαλόπιτα, εδώ και εδώ. Καταλαβαίνετε τώρα, ακούτε το live πόσο δουλειά έχει στο σπίτι, γιατί τώρα δεν μπορώ να περιμένω. Όταν είσαι live πρέπει να έχεις όλα τα στάδια έτοιμα, που σημαίνει ότι έχω ετοιμάσει 1, 2, 3 πορτοκαλόπιτες. Οπότε δεν είναι εύκολο το live, σε περίπτωση που νομίζετε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα του ψησίματος, βάζουμε μέσα στο φούρνο 160 βαθμούς στον αέρα, νομίζω, και ψήνουμε συνολικά 40-45 λεπτάκια, εδώ. Με το που το βγάλουμε καυτό από το φούρνο, έτσι όπως είναι, κατευθείαν σιροπιάζουμε με κρύο σιρόπι, εδώ. Θα σας φανεί πολύ το σιρόπι στην αρχή, η πορτοκαλόπιτα θέλει χρόνο για να τραβήξει το σιρόπι. Επειδή δεν έχει αλεύρι, δεν έχει σιμιγδάλι, δεν έχει όλα αυτά τα υλικά που συνήθως έχουμε στα σιροπιαστά μας, έχει φύλλα κρούστας μέσα, σημαίνει ότι χρειάζεται ώρα για να απορροφήσει, που σημαίνει ότι θα κάνετε υπομονή. Στην αρχή θα φαίνεται ότι δεν ρουφάει το σιρόπι, κοιτάξτε εδώ, φαίνεται το σιρόπι ότι έχει πάρα πολύ σιρόπι, το βλέπετε? Ναι, ισχύτε, μόλις δώσετε χρόνο, λίγο χρόνο, θα καταλάβετε τελικά ότι η πορτοκαλόπιτά σας θα σιροπιαστεί τελείως. Και όταν λέω θα σιροπιαστεί τελείως, έχω κι άλλο ένα στάδιο για να σας δείξω, εδώ. Θα γίνει έτσι. Ωλαλα. Αυτή είναι, βλέπετε, κολυμπάει στο σιρόπι, γιατί δεν μπορεί να πάει το σιρόπι εύκολα στο κέντρο. Δυσκολεύεται. Και αυτή εδώ, μετά από λίγη ώρα, αφού τις αφήσαμε λίγο χρόνο, κατευθείαν έχει σιροπιαστεί και έχει γίνει τέλεια. Λοιπόν, η συγκεκριμένη πορτοκαλόπιτα δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι κάτι μοναδικό. Είναι κάτι συγκλονιστικό, είναι κάτι καινούργιο σε γεύση. Δεν το έχει πάει σε κανένα μαγαζί. Είναι η πορτοκαλόπιτα, τάκι που πετρίζει και να σου πω την αλήθεια. Επειδή πολλές συνταγές κάνουν σε μαγαζιά στην Ελλάδα, ξέρετε, όποτε πάω και τρώω σε εστιατόρια μου λένε: α, η πορτοκαλόπιτα είναι δικιά σου. Α, η σοκολατόπιτα είναι δικιά σου. Α, το γαλακτομπούρικο είναι δικό σου. Α, αυτή η συνταγή είναι δικιά σου. Α, το κοτόπουλο με κάνει είναι δικό σου. Γενικά παίρνουν από μαγαζιά συνταγές και τις βάζουν μέσα. Που είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό, δηλαδή το λατρεύω. Για την πορτοκαλόπιτα έχω πάρει άπειρα μηνύματα και σχόλια από εστιατόρια που τη βάζουν αυτή τη συνταγή τελικά στα μαγαζιά τους. Οπότε ίσως και να την έχετε φάει, αλλά να μην ξέρετε ποια συνταγή είναι. Αυτή είναι. Λοιπόν, πώς να το κόψω, να το κόψω στα 3 ή στα 4. Θα το κόψω πρώτα στη μέση εδώ. Δεν την αγαπώ αυτή τη συνταγή, δεν υπάρχει. Την αγαπώ γιατί ξέρετε κάτι. Πίσω από κάθε συνταγή από αυτές κρύβεται πολλή ιστορία για εμένα. Δηλαδή, αυτό που δεν μπορώ να σας εξηγήσω είναι το πόσες δοκιμές κάνω για να βγάλω μια συνταγή και να σας τη δώσω. Δηλαδή, αυτή δεν υπάρχει πουθενά η συνταγή. Οπότε. Έπρεπε να δοκιμάσω, σε μερικές περιπτώσεις, τύχει να δοκιμάσω και 50, 60, 70 φορές μια συνταγή. 2, 3, 4 χρόνια να προσπαθώ να κάνω κάτι και να μην βγαίνει. Όχι να κάνω κάτι και να μην βγαίνει επειδή
δεν βγαίνει η συνταγή. Εγώ προσπαθώ πάντα να κάνω συνταγές που να σας κερδίσουν στη γεύση, αλλά κυρίως να μπορέσετε να τις εκτελέσετε. Δηλαδή παίρνω τις επαγγελματικές συνταγές και αρχίζω, προσπαθώ να τις φιξάρω και να τις κάνω εύκολες για εσάς. Γι' αυτόν τον λόγο, σας πετυχαίνουν όλες. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να σας δώσω μία συνταγή και να μην σας πετύχει. Γιατί? Γιατί 100% όποια συνταγή και σας έχω δώσει, έχω κάνει δοκιμές από πίσω μέχρι που να είμαι σίγουρος ότι θα βγει 100% για εσάς. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω αλλιώς. Λοιπόν, έκοψα στα 8, νομίζω ότι έκοψα πολλά. Και συνήθως το πρώτο κομμάτι πάντα είναι αυτό που αδικείται, γιατί δεν κόβεται καλά. Εδώ και εδώ και εδώ. Θα το βγάλω. Εδώ είμαστε. Αυτή η πρωτοκαλόπιτα είναι όνειρο. Δεν υπάρχει. Είναι κάτι καινούργιο σε γεύση. Αλήθεια, σας λέω, πρώτα απ' όλα είναι πορτοκαλί. Δεν είναι λευκή με ξύσμα πορτοκάλι. Όταν τη δοκιμάσετε, θα καταλάβετε πως κατά έναν περίεργο τρόπο είναι σαν γαλακτομπούρεκο με πορτοκάλι, γιατί έχει δημιουργηθεί μια κρέμα και ουσιαστικά είναι κάτι μοναδικό. Είναι σαν να τρως ένα δέντρο από πορτοκάλια. Η κάθε μπουκιά σου γεμίζει τόσο πολύ από γεύση, γιατί στις πορτοκαλόπιτες που τρώω, όπως είναι ένα σιροπιαστό με λίγο ξύσμα πορτοκάλι μέσα. Αυτό το πράγμα είναι μοναδικό. Δηλαδή, πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Μέσα εκεί που αγαπώ, θα τη φτιάξετε. Δεν βάζουμε σιρόπι βανίλιας σε αυτή τη συνταγή, βάζουμε βανιλίνες. Γιατί σε περίπτωση που βάλετε σιρόπι βανίλιας, υπάρχει περίπτωση να σας μυρίσει το αυγό. Επίσης, δεν ψήνουμε παραπάνω από 160 βαθμούς. Γιατί θέλουμε να ψηθεί μέχρι μέσα το ζυμάρι μας και να γίνει τέλειο. Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες για το φούρνο σας, καλύτερα να βάλετε στους 150. Πάρα να αφήσετε σε υψηλή θερμοκρασία, εντάξει. Μοναδικό. Μαχαιράκι δώρο. Ένα για το Facebook, ένα για το Instagram. Πριώνω το πάλι. Αρχίζετε να κάνετε το set σας. Σας είπα, πάρτε μια θήκη, μια μαχαίρια. Βάλτε μέσα τα μαχαίρια σας όλα, οργανώστε τα. Για να μην χαλάνε τα μαχαίρια σας. Άμα τα πετάτε όλη την ώρα τα μαχαίρια θα χαλάνε. Και είναι και πάρα πολύ ωραίο να ανοίγεις τη θήκη σου για να παίρνεις τα πράγματά σου. Λοιπόν, ένα μαχαίρι στο Instagram κάτω από το post της πορτοκαλόπιτας Akisysop μία λέξη χωρίς .com και στο Facebook κάτω ακριβώς από το live Akisysop μία λέξη χωρίς .com για να κερδίσετε ένα πληρωτό μαχαίρι και εσείς. Φιλάκια πολλά. Δεν νομίζω να κάνω live το βράδυ, εκτός άμα μου βιδώσει, είτε έχω γύρισμα. Έχω γύρισμα. Την άλλη εβδομάδα έχω όλη την εβδομάδα γύρισμα. Οπότε φιλάκια πολλά. Άμα μου κάνει κέφι, μπορεί να κάνω κανένα live το βράδυ. Αλλιώς αύριο τι συνταγή έχουμε. Αύριο το πρωί θα κάνω live κανονικά. Μια. Τέλος.